Μαζί μας εδώ στο στούντιο του 984 ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη στην περιφέρεια Κρήτης, ο κύριος Λάμπρος Βαμβακάς, και εντεταλμένος σύμβουλος υγείας στην περιφέρεια Κρήτης, έχει ήδη τη δική του θητεία. Κύριε Βαμβακά, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και εσείς οι γιατροί έχετε ένα καλό, κύριε Βαμβακά, ότι γνωρίζετε πώς θα θωρακίσετε τον οργανισμό σας για να αντέξετε την πίεση των εκλογών. Είναι μύθος αυτό? Αυτό πιστεύω ότι είναι μύθος. Έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο και πώς αντιδρά και τι αντοσίας έχει για να μπορεί να αντέξει όλο αυτό που του συμβαίνει κάθε μέρα. Τώρα, θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι της υποψηφιότητας. Είστε ένας άνθρωπος, πέρα από την επιστημονική σας κατάρτιση, ένας εξαιρετικός ογκολόγος. Έχετε όμως και την δική σας θητεία στο πλευρό του Σταύρου Αρναουτάκη την τελευταία πενταετία. Σε λίγο καιρό ολοκληρώνεται για να ξεκινήσει η νέα θητεία. Η απόφασή σας να συνεχίσετε, η απόφασή σας να ξαναδιεκδικήσετε την ψήφο των πολιτών στην παράταξη του Σταύρου Αρναουτάκη, είχε κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο, είχε μία σκέψη? Είναι κάτι που είπε ο Λάμπρος Βαμβακάς στον εαυτό του: έκανα αυτό, θέλω να το πάω λίγο παραπέρα, αν μου δώσει την ευκαιρία ο λαός της Κρήτης, του Ηρακλείου? Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά την προηγούμενη φορά που κατέβηκα στις εκλογές, μετά από την πρόχειση του κ. Αρναουτάκη, εκλέχτηκα και συμμετείχα στα 5 χρόνια που πέρασαν στη δράση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είδα ότι έγιναν αρκετά πράγματα, ήταν πολύ επικοδημοτική αυτή η περίοδος και ειδικά είδα ότι μπορούσα και εγώ να συμβάλλω από τη δικιά μου μεριά σε πράγματα και στους τομείς που είχα κάποιες ευθύνες που να τεθεί. Ιδιαίτερα στο κομμάτι της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής. Και ο λόγος που συνεχίζω και συστρατεύομαι είναι γιατί πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί με τον κύριο Αρναουτάκη, γιατί τα χρόνια που περάσανε μπήκαν βάσεις για πολλά πράγματα που πρέπει να ολοκληρωθούν και για το καλό της Κρήτης σε όλους τους τομείς, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά που είχαν επίδειδο πάντα τον άνθρωπο καταφέραμε να τα βάλουμε σε έναν δρόμο και σήμερα να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη στην Κρήτη και να υπάρχουν προοπτικές πραγματικά να γίνει μια Κρήτη, μια περιφέρεια αυτόνομη για τους πολίτες της. Τι χαρακτηριστικό έχει αυτή η αυτοδιοικητική μάχη που δεν το είχε η προηγούμενη, κύριε Βαμβακά? Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε ακόμα σε μια δύσκολη περίοδο. Mm-hmm. Παρότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, συνεχίζει, είναι πάλι μια δύσκολη περίοδος που ο κόσμος περιμένει να δει πώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες της καθημερινότητάς του σε όλους τους τομείς, από την κυβέρνηση, από την περιφέρεια, από τους δήμους. Θεωρώ ότι τα πράγματα για την περιφέρεια Κρήτης, για τον συνδυασμό το δικό μας, θα είναι πιο καλύτερα, πιο εύκολα στο επίπεδο της εκλογής, γιατί κατεβαίνουμε σαν συνδυασμός συνεργαζόμενοι και με άλλες παρατάξεις, mm-hmm. αλλά και με ανθρώπους όλων των παρατάξεων, οπότε βλέπουμε καθημερινά στον κόσμο ότι υπάρχει μια θετική γνώμη στο έργο που έχει επιτελεστεί από την περιφέρεια, μια θετική εντύπωση που τη βλέπουμε κάθε μέρα, οπότε πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και θα είναι πιο εύκολα για την επιτυχία της παράταξής μας, της Κρήτης, της ζωής μας με τον Σταύρο Αρναουτάκη επικεφαλής. Είναι η μάχη του Σταυρού και εσείς αυτή τη στιγμή απευθύνεστε στους πολίτες, κύριε Βαμβακά, και διεκδικείτε την ψήφο τους. Αν εγώ σας ρωτήσω, γιατί, κύριε Βαμβακά, πρέπει, μπαίνοντας στον παραφάν, να σταυρώσω τον Λάμπρο Βαμβακά, τι θα πείτε σε έναν πολίτη? Ο λόγος που μπορώ να πω εγώ και να απευθύνω το κάλεσμα στους πολίτες, το σταυρώσω σε εισαγωγικά βεβαίως, το καταλάβω, είναι ότι πιστεύω ότι όλο το διάστημα αυτό, από το δικό μου μετερίζει, από τη δικιά μου θέση, έκανα αυτό που ήταν δυνατό στους τομείς που μπορούσα για να βοηθήσω και εγώ με τη μεριά μου για να γίνουν κάποια πράγματα στο επίπεδο της περιφέρειας Κρήτης, ιδιαίτερα στους τομείς που είχα την ευθύνη στην υγεία και στην κοινωνική πολιτική για ένα μεγάλο διάστημα. Πιστεύω ότι το έργο ήταν θετικό, mm-hmm. όπως η προσπάθειά μου. Δεν έμεινα μακριά από διάφορα μικροκομματικά θέματα και προβλήματα. Προσπάθησα να κάνω να ανταπεξέλθω και να είμαι θετικός σε ό,τι είχε προκύψει που είχε μια θετική προοπτική και ο λόγος πιστεύω που μπορώ να ζητώ την ψήφο των Ηρακλειωτών, γιατί από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ψηφίζεστε ακριβώς, είναι αυτός ότι θεωρώ ότι μπορώ να συνεχίσω να έχω αυτή τη θετική πορεία και να συμβάλλω
στο θεσμό της αυτοδιοίκησης από τη μεριά του Ηρακλείου. Η αλήθεια είναι ότι και λόγω του ότι η περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου είναι μια ενότητα που έχει 330-340 χιλιάδες κόσμο, άρα σημαίνει ότι η Σταυροδοσία είναι και μια σκληρή μάχη μεταξύ των υποψηφίων και στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Και με βάση τα στοιχεία φαίνεται ότι η εκλογή πρέπει να παιχτεί εκεί γύρω στους 6,5 με 7 χιλιάδες. Πρέπει δηλαδή κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος για να βρεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο να κάνει και μια δυναμική αντίστοιχων εκλογών εθνικών. Αυτό σας στρεσάρει, σας αγχώνει, σας δημιουργεί ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ότι πρέπει να τρέξουμε περισσότερο, να μιλήσουμε με περισσότερο κόσμο? Σίγουρα αυτό είναι η πραγματικότητα. Η στρατηγική πλέον είναι πραγματικά εθνικών εκλογών. Απευθυνόμαστε σε όλο τον νομό. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει στο χρόνο που έχει μείνει, ούτε και γιατί ακόμα υπάρχουν και υποχρεώσεις μας επαγγελματικές και καθημερινές. Όμως υπάρχουν τρόποι σήμερα να μάθει ο πολίτης την υποψηφιότητα και να μάθει και τι πρεσβεύει ο καθένας από εμάς και τι μπορεί να κάνει και ανάλογα να υποστηριχτεί. Είστε ένας άνθρωπος που προέρχεται από το χώρο της υγείας, ένας επιτυχημένος ογκολόγος, ένας νοσοκομειακός γιατρός σε μια εξαιρετικά δύσκολη ειδικότητα, και έχετε και το χαρτοφυλάκιο της υγείας στην περιφέρεια Κρήτης. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτά τα πράγματα που ο Λάμπρος Βαβακάς νιώθει υπερήφανος από τη θητεία του στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θεωρεί ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί και να πάει ένα βήμα παραπέρα. Η Περιφέρεια Κρήτης, το διάστημα το οποίο πέρασε, έχει ως στόχο πάντα τη βελτίωση της υγείας, του κυριότερου αγαθού της υγείας των πολιτών της Κρήτης και των επισκεπτών. Mm-hmm. Στα πλαίσια αυτά, έχοντας ως γνώμα λοιπόν την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας, κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις όσον αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας. Βελτίωσε πιο πολύ τις κτηριακές υποδομές και αναβάθμισε σε ένα μεγάλο βαθμό τον ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό των δομών υγείας της Κρήτης. Είμαστε περήφανοι για όλα αυτά που έχουν γίνει, γιατί σιγά σιγά όλα αυτά φαίνονται. Το κυριότερο έργο είναι που πλέον πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου να έχει ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στους Ηρακλειώτες είναι η επέκταση και η νέα πτέρυγα του Βενιζελίου. Όμως τα χρόνια που πέρασαν, πολλά κέντρα υγείας αναβαθμίστηκαν, πολλά ιατρία περιφερειακά και πολυδύναμα χτίστηκαν και υπάρχει και ο εξοπλισμός τους. Ακόμα πολλά καινούργια μηχανήματα σε όλη την Κρήτη, όχι μόνο στο Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη, από αξονικούς τομογράφους, μαγνητικούς τομογράφους, μηχανήματα περιοδονικής κάθαρσης, εξοπλισμός μονάδων, αγορά καινούργιων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και καινούργιων μηχανημάτων. Πρόσφατα θα έχετε δει ότι πήραμε και δύο καινούργια μηχανήματα, εντάχθηκαν ένας μεγάλος αγγειακός ψηφιακός αγγειογράφος, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί και θα βελτιώσει την υγεία όλης της Κρήτης, και ένα καινούργιο μηχάνημα που ταυτοποιεί αυτόματα τα μικρόβια. Και ακόμα προγραμματίζομαι καινούργια έργα στα πλαίσια αυτά των αρμοδιοτήτων μας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι στο οποίο πραγματικά κάναμε το μέγιστο σε συνεργασία πάντα με την 7η Γενική Περιφέρεια του Υπουργείου Υγείας, και όπως ζητήθηκε υπήρχαν δυνατότητες να γίνουν έργα σε πολλούς τομείς. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, πριν από δύο εβδομάδες βρεθήκαμε και τηλεοπτικά στην εκπομπή μου, στην ώρα αιχμής. Σας άκουσα λοιπόν ανοίγοντας το φάκελο της υγείας, και είναι μαζί μου στο πλατό συνδικαλιστές, άνθρωποι από την υγειονομική περιφέρεια. Είπατε αρκετές φορές ότι είναι αναγκαία η συνεργασία της κεντρικής εξουσίας με την τοπική αυτοδιοίκηση σε θέματα υγείας. Και μάλιστα είχατε πει ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα παρά τις δυσκολίες. Θεωρείτε ότι την επόμενη πενταετία, εφόσον βρεθείτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με δεδομένο ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια, βρισκόμαστε σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση, θα δοθούν νέες οθήσεις στην αυτοδιοίκηση στο να κάνει επιπλέον πράγματα στον χώρο της υγείας? Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικότητα και πρέπει να γίνεται. Αυτό η συνεργασία πρέπει να υπάρχει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει αυτό που πιστεύει αυτόνομα. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία, να μπαίνουν προτεραιότητες και έτσι να προχωρούν τα πράγματα και να γίνονται όλα αυτά τα έργα και όλες αυτές οι προσπάθειες. Και θεωρώ ότι πραγματικά μπορεί να δοθούν τα αρμοδιότητες στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, γιατί είναι πιο κοντά στο πολίτη και μπορούν πολλά πράγματα να γίνουν καλύτερα. Κύριε Βαβακά, από τις επαφές που έχετε με τον κόσμο,
γιατί όλες αυτές τις ημέρες έχετε μια επικοινωνία και όλο το προηγούμενο διάστημα. Είστε ένας εξωστρεφής άνθρωπος, δηλαδή έχετε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες. Τι είναι αυτό που ζητάνε οι πολίτες του Ηρακλείου από την αυτοδιοίκηση και ειδικά στον βαθμό της περιφέρειας Κρήτης? Ζητάνε να είμαστε κοντά στον πολίτη. Ζητάνε τα πάντα. Την καθημερινότητα, τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Όπως σας είπα, αυτά που γίνονται με το κομμάτι της υγείας. Όπως ζητάνε πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική, με τον κοινωνικό αποκλεισμό που υπήρχε το τελευταίο διάστημα και ακόμα δεν έχουν βελτιωθεί όσο θα έπρεπε, παρότι γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από όλους τους φορείς. Οι πολίτες λοιπόν θέλουν να γίνουν ό,τι μπορεί για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής τους και ένα κομμάτι βασικό, επαναλαμβάνω, είναι πιο πολύ το κομμάτι το κοινωνικό που έχει να κάνει με τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την απασχόληση, και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί και οι αρμοδιότητες δεν είναι πολύ μεγάλες που έχει η περιφέρεια στο κομμάτι της απασχόλησης, παρότι αυτά γίνονται προσπάθειες για να επιστρέψουν οι νέοι άνθρωποι που έχουν πάει στο εξωτερικό και να βρεθούν μέσω προγραμμάτων και μέσω όλο αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην κοινωνική πολιτική, να υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας και να γυρίσει ο κόσμος και να δουλέψει στην Κρήτη. Κύριε Παπακά, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου ένα μήνα και κάτι πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θέλω να μου πείτε ποιο θεωρείτε ότι είναι το δυνατό όπλο στα χέρια του Λάμπρου Βαμβακά, το όπλο εισαγωγικά βεβαίως, που θα μπορούσε να έχει μια δυνατή φωνή στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, και έχουμε και την εμπειρία της πενταετίας που προηγείται. Δυνατό όπλο. Δυνατό όπλο του κάθε ανθρώπου, και πιστεύω και το δικό μου δυνατό όπλο, είναι ο χαρακτήρας μου, είναι αυτό το οποίο κάθε μέρα κάνω στη δουλειά μου, αυτό που κάνω στην κοινωνία, και που πιστεύω ότι είναι αυτό το οποίο με πρεσβεύει και αυτό το οποίο μπορεί να με βοηθήσει για να βγω μπροστά. Δουλεύω πάντα με ειλικρίνεια, με αξίες, και δεν μπαίνω σε μικροπολιτικά παιχνίδια, και με αυτό πορεύομαι.